Σε άλλο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, πάμε στην Μαρία Φραγκάκη, την οποία συνάντησα, την παρακολουθούμε. Εκεί τι θα γίνει. Open Weekend τη βλέπουμε. Λοιπόν, Τσουλάκη, να σου πω ότι διέρευσε ένα email ουσιαστικά που έστειλαν και ανακοίνωσαν ότι ο Νίκος Κοκλώνης θα αναλάβει παραγωγή ψυχολογικών εκπομπών στο Open. Καλή αρχή, Νίκο μου. Σημαίνει ότι νέο κεφάλαιο για το Open πιάσει την ψυχολογία που έχει περάσει πάρα πολλά. Λοιπόν, η Μαρία μας απαντάει πώς τους ανακοινώθηκε αυτό, αν θα συνεχίσει η εκπομπή τους με τον Νίκο Κοκλώνη και την παραγωγή του το Σαββατοκύριακο και μας έτσι λύνει κάποιες απορίες. Για να δούμε. Μαρία, πώς είσαι? Καλύστον, είμαι καλά. Είσαι καλά. Πάω για ραδιόφωνο. Τι γίνεται εκεί στην εκπομπή, πες μας. Αρχικά πώς τα περνάτε φέτος, τελειώνει σιγά σιγά η σεζόν, νομίζω τελειώνει τέλος του μηνά. Τι να σου πω, λογικά, δεν ξέρω. Επίσημη, δεν ξέρω πότε τελειώνουμε. Ναι, φαντάζομαι τέλος του μήνα. Μάλλον. Καλά περνάμε, καλά περάσαμε. Συνεχίζουμε και περνάμε καλά. Για δεύτερη χρονιά περάσαμε καλά. Πες μας τι γίνεται τώρα. Έχει τον Νίκος Κοκλώνης στο Open. Είναι επίσημο αυτό. Είναι επίσημο. Ναι, ωραία. Εξ όσων γνωρίζω, λάβαμε ενημέρωση, email κανονικά. Πες μας τώρα αν αυτό θα επιφέρει κάποιες αλλαγές. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ απρόσμενο, για μας τουλάχιστον. Δεν γνωρίζαμε κάτι και δεν οφείλαμε και να ξέρουμε τι συμβαίνει όλο αυτόν τον καιρό. Απρόσμενη εξέλιξη, θετική εξέλιξη όμως, πολύ ευχάριστη, τουλάχιστον έτσι την εκλαμβάνω εγώ. Μόνο καλό βλέπω. Από εκεί και πέρα κουβέντα δεν έχει γίνει. Αυτό έγινε τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι προέχουν άλλα. Γιατί είναι πολύ καινούρια αυτή η συνεργασία και σε δεύτερο χρόνο, ελπίζω να μην είναι πολύ δεύτερος ο χρόνος, να επικοινωνήσουν και μαζί μας. Υπήρξαν αποπούλα το προηγούμενο διάστημα γενικότερα, ή ανασφάλεια ή φόβος? Άκου να δεις, κοίτα, γενικά είχαμε κάποιες αποχωρήσεις στη διοίκηση, γνωστό είναι σε όλους, οι οποίες ήταν λίγο back to back. Ερχόντουσαν έτσι λίγο ξαφνικά και με τη σειρά. Εντάξει, ευχάριστο δεν είναι ποτέ. Αλλά στο πρακτικό κομμάτι μας δεν μας επηρέασε. Θέλω να πω ότι η εκπομπή μας συνέχισε να ρολάρει κανονικά. Δεν είναι ότι με τη διοίκηση τα λέγαμε και κάθε μέρα. Εντάξει, όταν ακούς όταν ακούς αποχωρήσεις, τέλος πάντων, εντάξει, μια ανησυχία ενδεχομένως να την έχεις. Με την Ελένη, πώς είναι η σχέση σας αυτά τα δύο χρόνια? Με την Ελένη είμαστε πολύ φίλες. Την αγαπάω πολύ, αγαπιόμαστε πολύ. Είχε ακουστεί πολύ και το όνομά της, ότι είχε πολλές προτάσεις. Θα πάει στον Αντένα, θα πάει στο Σταρ. Εσύ τι άκουγες, τι μιλάτε γι' αυτά? Άκου τώρα, ό,τι άκουγες εσύ, άκουγε και εγώ. Δεν ξέρω από όλα αυτά τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Είμαστε στο τώρα, είμαστε στο διατάφτα, είμαστε ακόμα στο Open, στον αέρα του Open, μέχρι και τέλος της σεζόν. Και από εκεί και πέρα, είναι αυτό που σου είπα πριν, όταν έχεις κάτι να πεις, το λες, το να συζητάς, έχω αυτό, έχω εκείνο, προτάθηκε το ένα το άλλο, συζητάς, καταλήγεις. Αποφασίζεις και ανακοινώνεις την απόφασή σου. Δηλαδή, έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται πάντα. Δεν έχεις ακούσει κάτι για τον Λάμπρο? Συζητιέται πάρα πολύ το όνομά του. Πού να ξέρω. Κωνσταντάρας. Τον ρώτησες? κάτι δεν λέει. Σφίγγα. Και θα σου πω εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί κάτι να βοηθήσει εδώ πέρα το ρεπορτάζ και εσύ. Βρε, πού να ξέρω τώρα. Εντάξει, ακούγονται διάφορα για πολλούς. Εντάξει, τώρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Πόσο προχωρημένες είναι οι κουβέντες που κάνει ο καθένας κτλ. Τι να σου πω. Πάντως, παιδιά, δεν έχει πολύ πλάκα. Τελειώνει η εκπομπή μας, περιμένουμε κάμερες να ρωτήσουν εμάς τι κάνουμε του χρόνου. Ακριβώς. Πάμε εμείς σε άλλες εκπομπές να τους ρωτήσουμε. Πώς θα γεμίσει, Μαρία, μου σκαλέτα αυτή εδώ, πώς θα γεμίσει. Ναι, γιατί δεν αφήνουμε τα κανάλια να κάνουν τις ανακοινώσεις. Το τελευταίο σενάριο. Γιατί περιμέναμε τα κανάλια, άσε, θα είχαμε φτάσει τέλειου λίγου. Αν φύγει η Μπέτη Μαγκύρα από το Open, θα πάει η Ελένη Τσολάκη στο Καθημερινό. Αυτό είναι το τελευταίο σενάριο. Υπάρχει περίπτωση να φύγει η Μπέτη Μαγκύρα, γιατί η Μπέτη. Ναι, ακούγεται έντονα. Ακούγεται έντονα. Η Πούλου στη Real Life, υπογεγραμμένα κανονικά, λέει ότι υπάρχει σκέψη για να αναλάβει την απογευματινή ζώνη του Αντένα, την καθημερινή, η Μπέτη Μαγκύρα. Εκεί δεν είναι η Αλμπέρτη. Εκεί δεν είναι η Αλμπέρτη. Θα πάει Σαββατοκύριακο, λέει η ίδια στήλη. Απλά όλα αυτά είναι υποθέσεις και εικασίες. Εγώ αυτό που έχω ως εμπειρία να πω είναι ότι όταν ακούγονται πάρα πολλές προτάσεις που σου γίνονται. Ποτέ δεν καταλήγει. Δηλαδή, καλό θα είναι να μην διαραίονται πράγματα. Που συνήθως δεν διαραίονται από τους άμεσα εμπλεκόμενους, διαραίονται από γύρω-γύρω. Ναι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τώρα πάντα που εμπλέκεται και η Barkinwell, που πήρε ο Νίκος Κοκλώνης την ευθύνη για το ψυχαγωγικό του Open, όσο να είναι, νιώθει πιο ασφαλής κάποιος που ήταν σε μια παραγωγή. Γιατί πριν οι συντελεστές που υπήρχαν πάρα πολύ άξιοι τηλεοπτικά, αλλά νομίζω δεν είχαν budget για να κάνουν δουλειές. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει εκεί. Γιατί πάντως, να φύγει. Και η Σαβέρα Σασλόγλου έχει αναλάβει επίσημα την διεύθυνση στο. Δηλαδή είναι κάτι δεδομένο, η γυναίκα είναι δεν εκεί. Δεν το έχει ανακοινώσει πάνω... βέβαια ακόμη η Μπάρκη, αλλά θα το ανακοινώσει προφανώς. Εργάζεται κανονικά και συναντά κόσμο που. Και βέβαια είναι και αυτό που λέγαμε, ότι θα είναι μία εκπομπή του Κοκλώνη στο Open, την ίδια ώρα, μία εκπομπή του Κοκλώνη στον Α. Είναι το ίδιο που θα συμβεί και με το Μέγκα Αντένα που είναι απέναντι.
Χαμός. Εντάξει, αδερφωμένοι να είμαστε και αγαπημένοι. Δουλίτσα να υπάρχει. Και κάμερες έξω από τα στούντιο. Έτσι και μιλήστε, να μιλάτε.